Καλώς ορίσατε, κυρία Κατσαρίνη. Σας περιμένω στην αίθουσα σκέψεων. Πώς και αργήσατε σήμερα? Γιατί καθυστερούμε? Κλασικά, ένας τύπος προσπαθεί να παρκάρει. Τράβα, γόρι μου, σπίτι σου να παίξεις κανένα βίντεο game! Μου θες και τη μόνη! Έλα, Ιωάννα μου, θα καθυστερήσω. Όχι, δεν είναι κίνηση. Άντρες, το τιμόνι. Κατάλαβες. Κάνε μου και αυτά λίγο. Δυσκολεύεσαι να σου φέρω την Ελένη πάλι? Συγγνώμη. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Γι' αυτό έχουμε τις γυναίκες σε αυτή τη δουλειά. Για τα δύσκολα. Καλημέρα, κυρίες μου. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Λοιπόν, θέλω πρωτοποριακές ιδέες. Και μην αφήσετε τα όμορφα αγόρια να σε αποσπάσουν την προσοχή. Συγγνώμη, εχθές σκέφτηκα έναν τρόπο προσέγγισης του πελάτη. Μη σκοτίζεις το όμορφο μυαλουδάκι σου με αυτά τα πράγματα. Δεν θα σε χρειαστούμε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Περάστε. Με συγχωρείτε, ήθελα να σας ζητήσω αν γίνεται να φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα. Γιατί έχει τύχει ένα επαγγελματικό ταξίδι στη γυναίκα μου και θα πρέπει να πάω από το σχολείο να πάω τα παιδιά. Γιώργο, είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει. Καταλαβαίνω ότι η γυναίκα σου είναι διευθύντρια, αλλά και εμείς έχουμε deadlines. Μήπως να σκεφτείς το ενδεχόμενο να μεγαλώνεις τα παιδιά στο σπίτι όπως κάνουν όλοι οι σωστοί παπάδες? Τέλος πάντων, πήγαινε, αλλά σε παρακαλώ να μην επαναληφθεί. Γιώργο, σε στεναχώρησε. Έλα, μην μου κρατάς μούτρα. Να χαμογελάς. Σου πάει τόσο πολύ. Καλησπέρα, κυρία Κατσαρίνη. Α, γεια σου, Μάριε. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα βγω το βράδυ. Και τα παιδιά? Θα καθίσει η γυναίκα μου σπίτι να τα προσέχει. Είναι σπάνιο να βρεις γυναίκα να ασχολείται τόσο πολύ με τα παιδιά όσο η δική σου. Μπράβο. Αλήθεια, είμαι πολύ τυχερός. Και να σας πω, με εκείνη την αύξηση που λέγαμε τις προάλλες, μήπως έχετε κάποιο νεότερο? Μάριε, εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά σου και το ξέρεις. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να πάρεις τέτοια με τη Μάριε. Ναι, εξαιρετικό βιογραφικό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το βιογραφικό σας. Συγχαρητήρια. Και να ρωτήσω, οικογενειακή κατάσταση? Παντρεμένος. Έχουμε και ένα νεογέννητο παιδάκι. Παντρεμένος. Με παιδάκι. Ίσως έπρεπε να το είχατε γράψει αυτό στο κατά τα άλλα εντυπωσιακό βιογραφικό σας. Ξέρετε, εδώ κάνουμε late night brainstorming sessions. Την ώρα που εσείς φαντάζομαι ότι κάνετε babysitting. Μην ανησυχείτε, μπορώ να συνδυάσω καριέρα και οικογένεια. Εντάξει, σας ευχαριστούμε. Μα... θα σας ειδοποιήσουμε. Επόμενος. 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 Ζήφος, δεν βρήκα τίποτα. 40 χρόνων ακόμα μόνος του. Κρίμα τόσο ρε παιδί. Γεροντοπαλικάρια σύγχυσος. Ούτε λάμπα δεν ξέρει να αλλάζει. Στο ράφι θα μείνει. Να. Σε αντίθεση με το Μαργετουσάκι που πάει για τρίτο παιδί. Τρίτο. Θα κάνει την άδεια πατρότητα στο νέο full time project. Να σου πω, το Γιαννόπουλο τον είδε στη φορά για σήμερα. Πώς να μην το δω, τα μάτια μου βγήκανε. Και μετά σου λέει dress code. Τα με εμείς μετά, κατάλαβε, μας γράφουνε στα Me Too. Κάνε μας τη χάρη λίγο, σε παρακαλώ. Κατ, το έχουμε! Χρυσαπίνο, λεφτή! Τι κάνετε εδώ, σήκω από το γραφείο, παιδάκι μου! Συγγνώμη. Σέρβω ένα καφέ αμέσως. Μάλιστα. Κάποιες φορές χρειάζεται να μπει στη θέση του άλλου για να αντιληφθείς τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις διακρίσεις. Αν κοιτάξεις πίσω, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς. Ο γλυκός να νιώθει φάρμακες την άλλη τη φορά.